Κέρτ Κομπέιν, φωνάζοντας απλά «Πού είσαι?». Μετάφραση, προσαρμογή, Κωνσταντίνος Σύρμος. Σαν Νιρβάνα μυρίζει εδώ πάνω στη Μαντρώνα, μία από τις πιο έξυπνες γειτονιές του Σιάτλ, και ο αέρας από τη λίμνη Ουάσιγκτον φυσάει φρέσκος και γλυκός. Τα δέντρα με τα γυαλιστερά φύλλα τους προσθέτουν μια δική τους έξτρα νότα και η θέα σου παίρνει όση ανάσα έχεις. Είναι το είδος του τόπου που κάνει τους επισκέπτες να αναστενάζουν σκεπτόμενοι «Θα μπορούσα να ζήσω εδώ». Δεν είναι λοιπόν περίεργο που οι πινακίδες στους δρόμους σας καλωσορίζουν στην Μαντρώνα, το ειρηνικό βασίλειο. Αλλά ένα σπίτι στο λόφο έχει χαλάσει. Μαύροι πλαστικοί μουσαμάδες κρέμονται από τα δέντρα για να κρατήσουν μακριά τα αδιάκριτα βλέμματα. Σεντόνια έχουν τραβηχτεί στα παράθυρα. Παρόλα αυτά, μπορείτε ακόμα να δείτε στο δωμάτιο, πάνω από το ανεξάρτητο γκαράζ, το δωμάτιο που οι μεσίτες θα αποκαλούσαν διαμέρισμα της πεθεράς. Το γνώριμο μοτίβο στα πλακάκια είναι ορατό, το ίδιο και το γυμνό τραπέζι και το βάζο με τις ροζ τουλίπες που τοποθετήθηκε στο πάτωμα, για να σηματοδοτήσει το ακριβές σημείο όπου ο Κέρτ Κομπέιν πήρε μια καραμπίνα και τίναξε τα μυαλά του στον αέρα. Τα πουλιά συνεχίζουν να κελαϊδούν έξω, ανενόχλητα από τα αστυνομικά σήματα που δηλώνουν τον αποκλεισμό του χώρου από τότε που βρέθηκε το πτώμα του Κομπέιν. Περιστασιακά, ένας κοκκινολέμης κατεβαίνει για να τσιμπήσει τις λίμνες με το κόκκινο κερί. Απομεινάρια από την αγρύπνια των θαυμαστών που συγκεντρώθηκαν εδώ, τη στιγμή που οι ραδιοφωνικοί σταθμοί του Σιάτλ κήρυξαν την 5η Απριλίου ως την ημέρα που πέθανε η μουσική. Θρύνησαν τον θάνατο του βασιλιά της Γκραντζ, του τραγουδιστή των Νιρβάνα, του οποίου η επιτυχία το 1991 «Smells Like Teen Spirit» πιστώθηκε με την εξαγωγή του ήχου του Σιάτλ σε όλο τον κόσμο, την εισαγωγή του indie rock στο mainstream και έτσι άλλαξε την πορεία της σύγχρονης μουσικής. Τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης ακολούθησαν από κοντά, αναφέροντας ότι ο θάνατος του Κομπέιν είχε στερήσει από τους εικοσάριδες του κόσμου έναν εκπρόσωπο, ότι η Generation X είχε χάσει τον πρίγκιπα του στέματος. Για τους ξένους όλη αυτή η φασαρία ήταν δύσκολο να κατανοηθεί. Η μουσική των Nirvana είναι ένα δώρο για τους μοιημένους, ένα μείγμα punk και metal, στο οποίο η μελωδία είναι συχνά θαμμένη κάτω από στρώματα απόλυτου θορύβου. Και η ιστορία του Κομπέιν φαινόταν τόσο προφανής, τόσο οικία. Η φράση «Η αυτοκτονία του rock and roll» ήρθε τόσο εύκολα στο μυαλό και ο θάνατος του Κέρτ Κομπέιν είχε όλα τα στοιχεία να τη δικαιώνουν. Από το κόμμα που προκλήθηκε από ένα κοκτέιλ με ηρεμιστικά και σαμπάνια στη Ρώμη ένα μήνα νωρίτερα, παρένθεση, αυτή θεωρείται ως η πρώτη απόπειρα αυτοκτονίας, μέχρι της ιστορίας μακροχρόνιας εξάρτησης από την ηρωίνη, αλλά και το σημείωμα αυτολύπησης που άφησε πίσω του, ξεκίνησε ένα έπος αυτοκαταστροφής που έκανε τον Κομπέιν να μοιάζει με έναν Sid Vicious της δεκαετίας του 90. Αλλά οι 7.000 κάτοικοι του Σιάτλ που συγκεντρώθηκαν στην επιμνημόσυνη δέηση για εκείνον,
εκτονώνοντας το αίσθημα της προδοσίας τους, φωνάζοντας σαν ρεφρέν «Fuck you, Kurt», με επικεφαλή στη χείρα του Σταρ, την τραγουδίστρια της punk Courtney Love, ένιωσαν ότι είχαν χάσει κάτι ξεχωριστό. «Ο Kurt πέθανε για τις αμαρτίες σας», φώναξε ένας υπερένθερμος θαυμαστής στους συνδετημόνες του. Μια θαυμάστρια έδειξε μια ουλή που σχημάτιζε το όνομα Kurt, που είχε χαράξει στον καρπό της. Υπήρξε μια τελετουργική καύση φανέλας, το ένδυμα σήμα κατά τεθέν του grunge. Για αυτούς τους ανθρώπους και για τα 10 εκατομμύρια άλλους που αγόρασαν το Nevermind, το άλμπουμ των Nirvana, ο Cobain ήταν ένα μουσικό πρότυπο. Ήταν, επίσης, ένα σύμβολο της γενιάς του και ακόμη και της χώρας του. Αλλά όχι ακριβώς με τον τρόπο που οι πρώτοι επικίδιοι γι' αυτόν θα ήθελαν να σας κάνουν να πιστέψετε. Η ζωή και η μουσική του Kurt Cobain ήταν πολύ πιο πολύπλοκες, πιο σκισμένες από εντάσεις από ό,τι έδειχναν οι απλές, αποξενωμένες της νεότητας φωνές των επικηδίων. Τα 27 χρόνια του περιλάμβαναν ειρωνίες και συγχύσεις που δεν εντάσσονται εύκολα στη συμβατική σοφία της Generation X, αλλά τελικά αντανακλούν αυτό που διακρίνει τους σημερινούς κάτω των 30 ετών και, ίσως, την ίδια τη σύγχρονη Αμερική. Το ευρύχωρο σπίτι του, με τους φεγγίτες και το εξωτερικό του από γκρίζα, ξύλινα πλακάκια, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Οι άνθρωποι της Generation X υποτίθεται ότι είναι η γενιά των άδουλων. Όμως, εδώ, βρισκόταν ο αρχηγός τους, που ζούσε το όνειρο των γιάπηδων. Παντρεμένος, με μια πολυτελή έπαυλη αξίας 1,1 εκατομμυρίων δολαρίων, με κήπο για να παίζει η μικρή του κόρη και με γείτονες στελέχη της Microsoft και της Boeing. Αποδείχθηκε ότι όλα αυτά δεν ήταν καταφύγιο για τον Kurt Cobain, το αγόρι που ήρθε από το πουθενά και έγινε διεθνή στάρ και εκατομμυριούχος. Ταμπουρωμένος μέσα στο σπίτι με θέα τη λίμνη που μύριζε άρωμα, γέμισε τις φλέβες του ηρωίνη. Έγραψε το αφηγηματικό σημείωμα αυτοκτονίας του και έκανε τόση ζημιά στο κεφάλι του, που η αστυνομία μπορούσε να αναγνωρίσει το σώμα του μόνο από τα δακτυλικά αποτυπώματα. Τα οδοντιατρικά αρχεία ήταν άχρηστα, επειδή δεν είχε απομείνει τίποτα από το στόμα του. Η γειτονιά θα επανέλθει σύντομα στην κανονικότητα. Κανείς δεν θα το παραδεχόταν ποτέ, αλλά μάλλον υπάρχει κάποια ανακούφιση που δεν θα υπάρξουν ποτέ ξανά νύχτες όπως εκείνη πέρυσι, όταν η αστυνομία συνέλαβε τον Cobain αφού ένας κάτοικος ανέφερε ότι άκουσε ήχους ενδοοικογενειακής βίας. Παρένθεση. Ο ίδιος και η Love επέμεναν ότι απλώς έκαναν τζαμάρισμα και στη συνέχεια έπαιζαν ξύλο γύρω από το σπίτι. Και, επίσης, καμιά επανάληψη του επεισοδίου της 18ης Μαρτίου, λίγες μόλις ημέρες μετά την κρίση στη Ρώμη, όταν η Love κάλεσε τις υπηρεσίες εκτάκτης ανάγκης, αφού ο σύζυγός της κλειδώθηκε στο μπάνιο με 3 πιστόλια, ένα τουφέκι και 25 σφαίρες. Τώρα το σπίτι θα είναι ήσυχο και σύντομα θα υπάρχει μόνο ένα ίχνος ηρωνίας που θα κρέμεται πάνω από την πινακίδα, κάπου 50 μέτρα από την κατοικία του Cobain που γράφει «Μαντρώνα, ζώνη ελεύθερη από ναρκωτικά». Ο Kurt Cobain περιφρονούσε εντελώς το δικό του ρόλο ως φωνή μιας γενιάς. Κεντρικό στοιχείο του μηνύματός του ήταν η απόρριψη αυτού που θεωρούσε ως το χοντροειδές εμπορικό κίνητρο του χαρακτηρισμού μιας ηλικιακής ομάδας. Το teen spirit, το εφηβικό πνεύμα, που σατιρίζεται στο πιο διάσημο τραγούδι του Cobain, είναι ένα αποσμητικό που απευθύνεται σε νεαρά κορίτσια.
Το γεγονός ότι οι Nirvana έβγαλαν εκατομμύρια απευθυνόμενοι σε μία εξειδικευμένη αγορά, η οποία εν μέρει οριζόταν από την νεολαία, ήταν μια ηρωνία που δεν ξέχασε ο Κομπέιν, ο οποίος έγραψε τους στίχους και τη μουσική όλων των τραγουδιών των Nirvana, καθώς και τραγούδισε και έπαιξε κιθάρα σε όλα. Ο εναρκτήριος στίχος του «In Utero», του τελευταίου άλμπουμ του συγκροτήματος, ήταν σαφής. «Η εφηβική αγωνία μας πλήρωσε καλά. Τώρα βαριέμαι και γερνάω». Και το απόσπασμα της ποίησης του Κομπέιν, το κουπλέ στο «Teen Spirit», που καταφέρνει να αναδείξει την απογοήτευση, τη μυρολατρία και την αδράνεια, με ένα στίχο. «Το βρίσκω δύσκολο. Ήταν δύσκολο να το βρω. Ωχ, καλά. Τέλος πάντων, δεν πειράζει». Αυτό ήταν το μήνυμά του, ότι η ζωή είναι μάταιη, είναι απλά αμφιθυμία. Βρίσκεσαι σε ένα σταυροδρόμι και δεν ξέρεις τι να κάνεις. Τι υποτίθεται ότι πρέπει να είμαι? Όλοι μας είμαστε, όλοι νιώθουμε τη μονοτονία, όλοι νιώθουμε ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις περιστάσεις μας. Το ανεκπαίδευτο αυτή μπορεί να ζοριστεί για να ακούσει τι νέο υπάρχει σε όλα αυτά. Εξάλλου, το punk, με το σχεδόν πανομοιότυπο μήνυμά του, συνέβη πριν από πολύ καιρό. Έχουν περάσει σχεδόν 20 χρόνια από τότε που οι Sex Pistols έβριζαν τον Bill Grundy και οι adverts βροντοφώναζαν «It's no time to be 21, to be anyone». Ο ίδιος ο Kurt Cobain τόνισε αυτό το σημείο. «Είμαι ο πρώτος που θα παραδεχθεί ότι είμαστε η εκδοχή των Cheap Trick για τη δεκαετία του 90». Είπε κάποτε και αναφερόταν συνεχώς στην επιρροή που είχαν πάνω του τα γοητευτικά, αν και ελάχιστα γνωστά βρετανικά punk συγκροτήματα όπως οι Raincoats και οι Vaselines. Αλλά το punk δεν έκανε ποτέ την επανάσταση στη ΣΥΠΑ που έκανε στη Βρετανία. Οι Sex Pistols μπορεί να αναδιαμόρφωσαν το pop τοπίο στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά το punk παρέμεινε περιθωριακό εδώ. Το αποτέλεσμα ήταν ένα κενό στο οποίο μπήκε αβίαστα ο Kurt Cobain. Αλλά ο Cobain έκανε περισσότερα από το να αναστήσει το punk για να αναμοχλεύσει τα αιώνια θέματα της εφηβικής εξέγερσης. Είχε μία ενστικτόδη αίσθηση για το τι έκανε τους πόνους της ανάπτυξης του κοινού του να διαφέρουν από εκείνους των προκατόχων τους. Σύμφωνα με το Newsweek, το grunge είναι αυτό που συμβαίνει όταν τα παιδιά των διαζευγμένων παίρνουν στα χέρια τους κιθάρες. Το μοναδικό σταθερό στοιχείο των δημογραφικών μελετών ανάμεσα σε όλες τις ανοησίες για την Generation X είναι ότι περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα στην ιστορία, προέρχονται από διαλυμένες οικογένειες. Η μαμά και ο μπαμπάς του Kurt Cobain, μια γραμματέας και ένας μηχανικός αυτοκινήτων, χώρισαν όταν ο ίδιος ήταν 10 ετών. Κάποιοι τον είχαν ακούσει να τραγουδάει «Καθώς τα κόκαλά μου μεγάλωναν, πονούσαν. Πονούσαν πολύ άσχημα. Προσπάθησα σκληρά να έχω πατέρα, αλλά αντί γι' αυτό είχα έναν μπαμπά». Ο Kurt, παραπατώντας μόνο σπάνια στην πολιτική, κατά καιρούς καλούσε τους θαυμαστές του να υποστηρίξουν τα δικαιώματα των γυναικών και των ομοφυλόφιλων, αλλά μιλούσε εξίσου συχνά για το πάθος του για τα όπλα. Διατηρούσε ένα M16 και 10.000 σφαίρες στο ντουλάπι του Χολ, παπαγαλίζοντας ασυναίσθητα τη δεξιά γραμμή για το δικαίωμα των Αμερικανών να προστατεύουν τον εαυτό τους. Αυτό είναι που διαφοροποιεί περισσότερο τους Nirvana και τη γενιά του από τις εφηβικές επαναστάσεις που προηγήθηκαν. Οι hippies και οι punks ήταν και οι δύο δημόσια κινήματα. Είτε χτυπούσαν για να σταματήσουν τον πόλεμο του Βιετνάμ, είτε έφτυγαν για το Anarchy in the UK, και τα δύο πίστευαν στη δυνατότητα της αλλαγής.
Αλλά ο Κομπέιν, όπως και οι εικοσάριδες που τον ακούνε, ήταν ιδιωτικός και εγωκεντρικός. «Τι τρέχει με εμένα», τραγουδούσε. «Είμαι τόσο κουρασμένος που δεν μπορώ να κοιμηθώ». Ήξερε ότι αυτή η εσωστρέφεια δεν ήταν ελκυστική. Περιγράφοντας κάποτε τη δημόσια εικόνα του ως κατσούφης, παραπονεμένος, φρικαρισμένος, σχιζοφρενής που θέλει να αυτοκτονήσει όλη την ώρα. Αλλά αυτό τον έκανε να μισεί περισσότερο τον εαυτό του. Σε αυτό ήταν ένα παράδειγμα της Generation X. Είναι χαρακτηριστικό ότι το σημείωμα αυτοκτονίας του Κομπέιν, το οποίο διάβασε η Courtney Love στους χιλιάδες παρευρισκόμενους στην τελετή στο Σιάτλ, δεν διαμαρτυρόταν για το AIDS ή το διαζύγιο ή την έλλειψη στέγης ή οποιοδήποτε άλλο από τα πράγματα που λέγεται ότι απασχολούν τη γενιά μετά το 1965. Μιλούσε για τη χρόνια πάθηση του στομάχου, που ο Κομπέιν έλεγε πάντα ότι τον οθούσε να κάνει κρίση ηρωίνης για να θεραπεύσει τον εαυτό του. «Σας ευχαριστώ», έγραψε, «από τον λάκκο του καυτού, αειδιαστικού στομάχου μου». Ήταν κατά κάποιο τρόπο μια απόλυτα εύστοχη ασθένεια, γιατί το μόνο σίγουρο ήταν ότι αποδείκνυε ότι ο πόνος του Κομπέιν δεν ήταν επιτηδευμένος. Τον ένιωθε βαθιά μέσα στα σωθικά του. Αλλά ήταν επίσης βλοσιρό το γεγονός ότι το παιδί πρίγκιπας της γενιάς των παλιόπαιδων θα πέθαινε παραπονούμενος για πόνο στην κοιλιά. Ο Κομπέιν αντανακλούσε ακόμη και το πιο άσχημο από τα χαρακτηριστικά της Generation X, την παθητικότητά της, το αυτολύπητο αίσθημα του δικαιώματος, την προσδοκία ότι η μαμά και ο μπαμπάς τους χρωστάνε ένα μέλλον. Ο Κομπέιν ήταν αρκετά έξυπνος ώστε να απογειώσει αυτό το συναίσθημα. «Εδώ είμαστε τώρα, διασκεδάστε μας», θρηνούσε στο Teen Spirit. Και η πενθούσα χείρα του, διαβάζοντας το σημείωμα αυτοκτονίας του στους θαυμαστές, μπόρεσε να δείξει παρόμοια περιφρόνηση. Όταν έφτασε στο απόσπασμα στο οποίο ο Κομπέιν βοούσε ότι ήταν ένας θλιμμένος, μικρός, ευαίσθητος, ηχθής Χριστός, σταμάτησε να διαβάζει και φώναξε στο φάντασμα του νεκρού συζύγου της. «Ω, σκάσε!» Το Αμπερντίν της Ουάσιγκτον δεν είναι ακόμη ένας ναός, αλλά μπορεί να γίνει σύντομα. Ήδη γκράφιτι κοσμεί τον τοίχο ενός καμένου εστιατορίου. Kurt Cobain, rest in peace. Σε αυτήν την άθλια, ξεφλουδισμένη πόλη των 16.000 ξυλοκόπων, υλοτόμων και ψαράδων, μεγάλωσε ο εύθραυστος γαλανομάτης Ξανθός, με την έφεση στη ζωγραφική και την ποίηση. Ο δρόμος των 100 μιλίων μεταξύ εδώ και του Σιάτλ είναι γεμάτος φορτηγά, γεμάτα με κορμούς δέντρων, στιβαγμένα σαν τσιγάρα. Υπάρχει παντού ξυλία, έλατα και πεύκα που ξύνουν τον ουρανό σαν κοφτερά μολύβια και κόβονται σε κεραμίδια στα σπίτια. Συμπεριλαμβανομένου του νοικοκυρεμένου πράσινου σπιτιού όπου ζει ακόμα η μητέρα του Kurt Cobain. Ο γιος της γεννήθηκε τον Φεβρουάριο του 1967 και, όπως είπε αργότερα, ήταν ευτυχισμένος για 7 χρόνια μετά από αυτό. Στην αποχαιρετιστήρια επιστολή του έγραφε ότι από την ηλικία των 7 ετών και μετά ένιωθε μίσος για όλους τους ανθρώπους γενικά. Οι γονείς του χώρισαν όταν ήταν 8 ετών και δεν μίλησε με τον πατέρα του μέχρι που άρχισε να κάνει δίσκους με επιτυχίες. Κατά ειρωνικό τρόπο, δεδομένης της τελικής του μοίρας, ο Κομπέιν φαίνεται να είχε πολύ μεγαλύτερη αιμονή με τη γέννηση παρά με το θάνατο. Αρκετές καθαρίστριες έφυγαν από το σπίτι του στο Σιάτλ αφού εντόπιζαν τη συλλογή του από μοντέλα εμβρίων που είχε αγοράσει από έναν κατασκευαστή ιατρικών ειδών.
χρησιμοποίησε τα σπασμένα υπολείμματα μερικών από αυτών για να φτιάξει ένα κολάζ για το εξώφυλλο του in utero, το οποίο οδήγησε την αλυσίδα καταστημάτων Walmart να απαγορεύσει τον δίσκο. Ο Κομπέιν βαριόταν το σχολείο και το παράτησε, απορρίπτοντας μια υποτροφία σε σχολή καλών τεχνών. Έγινε επιστάτης στο YMCA. Ο Κέρτ ήταν ένα παιδί που κανείς δεν γνώρισε ποτέ. Έπαιρνε τη σειρά του να μαγειρεύει, να καθαρίζει, να κόβει ξύλα. Μπορεί επίσης να τριγυρνούσε στην πόλη και να έγραφε με σπρέι «Απορρίψτε τον Χριστό» στα φορτηγά των αναγεννημένων χριστιανών. Αλλά στο τραπέζι καθόταν ήσυχα, ακόμη και κατά τη διάρκεια της προσευχής. Για πολλούς, η αυτοκτονία του θεωρήθηκε μία πράξη χυδαίου εγωισμού, αλλά ήταν ένα άτομο που κατευθυνόταν προς τα μέσα του. Δεν υπήρχε επιλογή. Η ενδεχόμενη επιτυχία των Nirvana ήταν έμπνευση για το Aberdeen, μια πόλη καταβεβλημένη από τις περικοπές στη βιομηχανία υλοτομίας που επιβλήθηκαν από περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Ο κόσμος σκεφτόταν, αν αυτοί μπορούν να το κάνουν, ο καθένας μπορεί να το κάνει. Υπάρχει μια ειρωνία σε αυτόν τον ύστερο εναγκαλισμό του Kurt Cobain από τους κατοίκους της γενέτειράς του. Χρειάζεται μόνο μια σύντομη επίσκεψη στον τοπικό μουσικό χώρο για να καταλάβει κανείς πόσο άθλια θα περνούσε αν τέριαζε εδώ. Στο Aberdeen, που ακόμη και τώρα έχει σαλούν και χαρτοπαιχτικές λέσχες τύπου άγριας δύσης, τα νέα συγκροτήματα παίρνουν το βάπτισμα του πυρός στο Poor House, μια ξύλινη ταβέρνα όπου οι άντρες φέρουν τα τουάζ και τα εννοούν. Αυτό πρέπει να ήταν μια σκληρή εκπαίδευση για τον αδύνατο καλλιτέχνη, στον οποίο κάποτε στο φιλελεύθερο Σιάτλ του άρεσε να φοράει τα βαμβακερά φορέματα της γυναίκας του, να τονίζει τα μάτια του και να βάφει τα νύχια του με ένα κατακόκκινο χρώμα. Πολλοί στη θέση του Κομπέιν θα χαίρονταν, καθώς η επιτυχία των Nirvana μετέτρεψε πολλούς από τους βλάχους αθλητές που μετέτρεπαν σε σπορ το να χτυπούν τον νεαρό Κέρτ πλέον σε πιστούς οπαδούς. Αλλά αυτό δεν έδωσε καμία ευχαρίστηση στον τραγουδιστή. Το ρεφρέν του στο In Bloom ήταν ένας μουσικός χλεβασμός προς το νέο κοινό του συγκροτήματος. «Είναι αυτός που του αρέσουν όλα τα όμορφα τραγούδια μας και του αρέσει να τραγουδάει μαζί μας και του αρέσει να πυροβολεί με το όπλο του, αλλά δεν ξέρει τι σημαίνει». Ηρωνευόταν ο Κομπέιν. Του έστριβε το στομάχι να σκέφτεται ότι παρήχε soundtrack στις ζωές εκείνων που περιφρονούσε. Όταν έμαθε ότι το τραγούδι του «Πόλη», ένα ηρωνικό δοκίμιο με αφηγητή έναν βιαστή, είχε χρησιμοποιηθεί ως μουσική συνοδεία ενός πραγματικού ομαδικού βιασμού, τρομοκρατήθηκε. Στις σημειώσεις για το άλμπουμ του «Insecticide» απίθυνε μια έκκληση. «Αν κάποιοι από εσάς μισούν με οποιονδήποτε τρόπο τους ομοφιλόφιλους, τους ανθρώπους διαφορετικού χρώματος ή τις γυναίκες, παρακαλώ αφήστε μας ήσυχους». Το γεγονός ότι η Nirvana χτύπησαν μία χορδή όχι μόνο στη Generation X, αλλά και σε ένα μεγάλο κομμάτι της λευκής, ανδρικής εργατικής Αμερικής, ανθρώπους με τη δική τους απελπισία και αποξένωση, ήταν μόνο ένα από τα δεκάδες προβλήματα που αντιμετώπισε ο Kurt Cobain με την επιτυχία. Για έναν υπέρμαχο της punk ηθικής, του αντιεμπορευματισμού, οι πωλήσεις πολλών εκατομμυρίων δίσκων ήταν μία σύγχυση και η εισβολή του τύπου στην ιδιωτική του ζωή ήταν ανυπόφορη για έναν άνθρωπο που ήταν μοναχικός από την παιδική του ηλικία. «Ήταν τόσο γρήγορο και εκρηκτικό», είπε κάποτε. «Δεν ήξερα πώς να το αντιμετωπίσω.
Αν υπήρχε ένα μάθημα για rock star, θα ήθελα να το παρακολουθήσω. Μπορεί να με βοηθούσε. Η ζωή που ξαφνικά έγινε δυνατή για τον Kurt Cobain ήταν γεμάτη αντιφάσεις. Ο αργόσχολος rock star ζούσε τώρα σε ένα προάστιο του Σιάτλ με ένα μικρό κορίτσι, μια εργαζόμενη σύζυγο και ένα σπίτι στην εξοχή και τροφοδοτούσε έναν εθισμό ηρωίνης που του αποστράγγιζε 400 δολάρια τη μέρα. Η μεγαλύτερη ημερήσια δόση που του χορηγούσε η μηχανή του ταμείου του. Μπορούσες να ακούσεις το pop πρεζόνι και τον στοργικό πατέρα να τσακώνονται στη μουσική του. Στους δίσκους των Nirvana, ο θόρυβος και η αρμονία εναλλάσσονται μέσα σε ένα τραγούδι, μερικές φορές την ίδια στιγμή. Ο Cobain συγκρούστηκε με τον παραγωγό του In Utero, ο οποίος ήθελε έναν πιο σκληρό, λιγότερο εμπορικό ήχο για το άλμπουμ. Ο Cobain τελικά θριάμβευσε και μπορείτε να ακούσετε τις μελωδίες, πολλές από αυτές squeeze ή ακόμα και μπιτλικές, να παλεύουν να σπάσουν, λες και συγκρούονται στη λαμαρίνα. Υποσχέθηκε ότι οι μελλοντικές δουλειές θα ήταν πιο μελωδικές, ακουστικές, ακόμη και εθέριες. Οι hippies, οι punks και κάθε άλλο εφηβικό κίνημα στην ιστορία θα εξελάμβαναν τον παρασυρμό στον τρόπο αυτό της ζωής αλλά και την ηρωίνη ως ξεπούλημα. Αλλά όχι οι κοσάριδες, τα παιδιά του Ρίγκαν και της Θάτσερ που έχουν αποτινάξει την πολιτική και που ενηλικιώθηκαν στην καταναλωτική δεκαετία του 1980. Δεν έχουν πρόβλημα με το σύστημα, απλώς δεν μπορούν να βρουν τη θέση τους σε αυτό. Ζητοκράβγαζαν όταν ο Cobain φαινόταν να βρίσκει τη δική του θέση. Και αυτή είναι η πιο παράξενη ειρωνία από όλες. Οι σκεπτικιστές έχουν δικαίως απομυθοποιήσει την ιδέα της Generation X, επειδή δεν υπολογίζει όλους εκείνους που βρίσκονται ηλικιακά στα μέσα της δεκαετίας των 20 και δεν εργάζονται σε ασήμαντες δουλειές, αλλά είναι παντρεμένοι και έχουν υψηλές επιδόσεις. Αυτοί οι hippies είναι πιθανόν 5-1 περισσότεροι από τους τεμπέληδες. Ωστόσο, η παράξενη τύχη του Kurt Cobain ήταν ότι με την επιτυχία του, τους αντανακλούσε και αυτούς. Γι' αυτό οι αναλυτές μετοχών άκουγαν τους Nirvana στα CD του αυτοκινήτου τους. Η απογοήτευσή του από την επιτυχία χωρίς νόημα, τραγουδώντας «Δεν θέλω αυτό που έχω», μιλούσε και σε αυτούς. Ο Cobain είχε μία σοβαρή περίπτωση επιτυχιοφοβίας. Τον φόβο, δηλαδή, ότι αν κάποιος είναι επιτυχημένος, τότε οι προσωπικές του ανάγκες θα ξεχαστούν. «Ελπίζω μόνο», είχε πει, «να μην γίνω τόσο μακάριος που να γίνω βαρετός». Μία από τις καλύτερες ατάκες από ρεφρέν του ήταν «Μου λείπει η άνεση του να είσαι λυπημένος». Και αυτό το αντιμετώπισε αναμειγνύοντας το αίμα του με το καταπραϊντικό νέκταρ της ηρωίνης. Αλλά η θεραπευτική του δύναμη δεν μπόρεσε να διαρκέσει. Ήθελε να ονομάσει το τελευταίο του άλμπουμ «Μισώ τον εαυτό μου και θέλω να πεθάνω». Αποφάσισε να μην το κάνει γιατί, όπως είπε, κανείς δεν θα καταλάβαινε ότι αστειευόταν. Κοιτάζοντας το σπίτι στη Lake Washington Boulevard, με τον χώρο του, την ησυχία του, το αγνό άρωμά του, διερωτάσε για τον Kurt Cobain, εκείνο που συχνά διερωτώνται τα έθνη ανά τον κόσμο για την Αμερική. Γιατί αυτοί που έχουν τόσα πολλά είναι τόσο απελπιστικά δυστυχισμένοι? Η αγωνία του θα μπορούσε να ήταν εξίσου δηλητηριώδης, εξίσου θανατηφόρα, αν είχε παραμείνει ανώνυμη. Αφαίρεσε τη ζωή του για προσωπικούς λόγους.
Έχει αναφερθεί ότι η οικογένειά του είχε ιστορικό αυτοκτονιών, ακόμη και αν αυτοί οι λόγοι μεγεθύνθηκαν από τον φακό της φήμης. Και, τελικά, ο μεγαλύτερος αντίκτυπος του θανάτου του θα είναι επίσης ιδιωτικός. Είναι πλέον αργά το απόγευμα και μία μαύρη λιμουζίνα έχει στρίψει στο δρόμο. Η χλωμή Courtney Love βγαίνει έξω, με τα πλατινέ μαλλιά της να φαίνονται άτονα, αγκαλιασμένη με έναν απλό γκρι χιτώνα. Κρατάει στα χέρια της ένα αντίτυπο του Newsweek, αυτό που δείχνει μια επίμονη φωτογραφία του νεκρού σύζυγου της. Κατευθύνεται αμέσως προς τον γκαράζ του διαμερίσματος. Πλησιάζοντας το σημείο όπου βρισκόταν το πτώμα του Kurt Cobain επί 3 ημέρες πριν ανακαλυφθεί. Δεν βλέπει την Ταντά να βγαίνει να την υποδεχθεί, κρατώντας την αγκαλιά της τη μικρή κόρη του ζευγαριού. Γιατί η Courtney Love κοιτάζει από την άλλη μεριά, φωνάζοντας απλά «Πού είσαι»